Όταν μες στο σύμπαν καταρρεύσει νεφος αερίων, φτιάχνετε αστέρι και πλανήτες γύρω γύρω γύρω. Τα αστέρια είναι κάπως σαν και το δικό μας ήλιο, που συντηρούν υδρογόνο και παράγουν φως πολύ. Ακτινοβολία είναι ενέργεια, ακτίνες γάμα, ως και ραδιοκύματα εξαρτάται από τη μάζα του αστεριού η θερμοκρασία της φωτοσφαίρας. Πάμε τώρα στους πλανήτες που μπορεί να είναι ίσως στερεοί, ίσως και αέροι τρέχουν γύρω από τα αστέρι γραφώντας μια ωραία ελλειπτική τροχιά. Σώσου συν πολύ κοντά του κάνει πολύ ζέστη και αποκλείεται να αναπτυχθεί ζωή. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο πλανήτης να βρέθει σε ζώνη κατοικήσιμη. Πρέπει να έχει μαγνητόσφαιρα ώστε να διώχνει μακριά τα ενεργητικά ιόντα, ατμόσφαιρα αερίων και απαραίτητα νερό σε υγρή μορφή. Όσο πάμε προς τα έξω οι τροχές ανοίγουνε και μία περιφόρα γύρω από τα αστέρι θέλει χρόνο. Οι πλανήτες είναι εκεί μεγάλοι και αέροι, στο δικό μας σύστημα είναι ο Δίας και ο Κρόνος. Υπάρχουν μες στο σύμπαν απείρα συστήματα ηλιακά σαν το δικό μας, με πλανήτες που γυρίζουν γύρω από κάθε τύπο αστέρι εκεί ψηλά. Και όταν το αστέρι θα γεράσει θα διασταλεί, θα μεγαλώσει και θα σκάσει απ' τη σκόνη. Νέο σύστημα θα γίνει, έτσι γίναμε κι εμείς καλοί μου φίλοι. Από ένα αστέρι μακρινό το σώμα μας είναι από αυτό. Τουν 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 μαμά τουν. Όλοι είμαστε τουν τουν προϊόντα σούπερνόβα από αστέρια μακρινά μαμά. Τα στοιχεία μας εκτινάχτηκαν στα άπειρο παλιά σύμπαν, με μοντέλο λάμδα CDM υπερχόρδες σε 10 διαστάσεις διαστελόμενο κατά τη σταθερά Χάμπλ. Έχει σημασία γιατί όλα αυτά εγώ και εσύ τα παρατηρούμε, τα παρατηρούμε απ' τη